Και επειδή περηφανεύομαι και θα το δείτε και από μόνοι σας γιατί περηφανεύομαι για το ψηφοδέλτιο το οποίο έχουμε καταρτήσει, το οποίο είναι ένα ψηφοδέλτιο χωρίς βαρύδια του παρελθόντος. Θέλω απόψε και να τους δείτε και να ακούσετε και ποιοι είναι, τι δουλειά κάνουν. Εκτός από την νεολαία μας βέβαια, όλοι έχουν κολλήσει ένσημα. Διότι συνήθως στην Ελλάδα οι πολιτικοί περισσότεροι δεν έχουν κολλήσει ένσημα. Εμείς έχουμε κολλήσει ένσημα όλοι μας. Λοιπόν, να τους φωνάξω έναν έναν. Ο Αλεξόπουλος ο Φώτης. Υπάλληλος στο ΕΒΑ και ό,τι πρόβλημα έχετε με το ΙΝΚΑ να απευθύνεστε στο Φώτη. Ο Δημήτρης ο Αλεφαντής, επιχειρηματίας, γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αγία Παρασκευή. Για στον Δημήτρη. Ο Αξελός ο Γιώργος, δημοσιογράφος. Ο νεολαίος μας Αυλονίτης Παντελής, τελειώθη φέτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εγγονός του αείμνηστου ηθοποιού μας Αυλονίτη, τον θυμάστε βέβαια, ποιος δεν τον θυμάστε. Τώρα πρέπει να τα πω και λίγο με τη σειρά, δεν πειράζει. Τη Σταυρούλα Παπακά, τελειόφυτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Βουτσινάς, ο Βαλιάνου Σιέτα Βίγκη, δικηγόρος. Ο Βουτσινάς, ο Γιάννης Ιωπόνος και πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ποντοπέφτη. Ο Οδυσσέας ο Γιάλας, επιχειρηματίας. Ο οδοντίατρος του Τσακού, ο Γραμματίδης ο Στρατής. Η Ελένη Δάβαρη, επιχειρηματίας, η πρώτη οικογένεια που ήρθε στην Αγία Παρασκευή, ο παππούς ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε. Ο Τάσος, ο Δράκος, γειτονά σας, εδώ στην Κυκλάδο μέσα, εντάξει, όπω το ξέρω. Εργολήπτης οικοδομικών έργων και δημοσίων έργων. Ο Ισαΐας ο Σωτήρης, οικονομολόγος, τέλεχος επιχειρήσεων και εθνολόγος. Ο Γιώργος ο Καζάκος, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Τώρα μπορεί αλήθεια, κανένα δεν δουλεύουμε, είπαν, έτσι. Ο Βαγγέλης ο Καλακώνας, πολιτικός μηχανικός. Η Καπετανάκη Κατερίνα, περιβαλλοντολόγος, με σπουδές μεταπτυσιακές στη διασύρυση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ελπίζουμε να μην μας συμβούν καταστροφές. Κατερίνα, αχρίαστη να σας δω. Η Καψοκεφάλου η Έφη, φαρμακοποιός. Αντιδήμαρχος παλιά και πρόεδρος του Καπή. Δεν ξέρω και μάλλον. Ο γείτονά σας, ο Τελεσίτης ο Πολυχρόνης, βιοτέχνης ενδυμάτων. Ο Κοκκινάκης ο Θοδωρής, συνηγός μηχανικός του Εθνικού Μεσολύτου του Πολυτεχνείου. Ο Κιάκος, ο Γιώργος, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός.
Το λίπα το κορμέο το ξέρω, έτσι. Δεν χρειάζεται εσείς τα ίδια, τον Νίκο, το ξέρετε όλοι. Ο Μανώλης ο Κωνσταντακόπουλος, μαθηματικός, καθηγητής προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον είχατε και γυμνασιάρι στο τέταρτο λύκειο. Όσοι βέβαια δεν σας έβαζε καλό βαθμό, μα βρίστε τον. Ο Κωστόπουλος ο Τίμος, οικονομολόγος. Ο Λέκας ο Διονύσης, φαρμακοποιός. Η Λιμπεροπούλου η Κωνσταντίνα, συνταξιούχος της Αντιστοιχής Υπηρεσίας. Ο Γιώργος ο Μακριαλέας, υπάλληλος στην πολιτική αεροπορία, οικονομικός. Πέρα το ξέρετε και από τον προφήτη Λία τον Γιώργο, που θέλει τις υπηρεσίες του εκεί. Ο Αλέξανδρος ο Μουστόγιαννης, αντιπρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο νέων και εργάζεται στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Η Μουκτούρη Γερασιλίνα, καθηγήτρια φιλόλογος. Επειδή εγώ δεν ήμουν και καλό στα αρχεία μου, διορθώνετε καλά τι είναι. Ο Μπάνος ο Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος. Η Ντράμη η Μαρία, δικηγόρος. Η Σοφία Οικονόμου, απόφοιτος του Αμερικανικού Κολεγίου, ιδιωτικός υπάλληλος σε τομέα διαχείρισης επιχειρήσεων, διοίκησης επιχειρήσεων. Το Γιώργο τον Παναγόπουλο, το ξέρετε, οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, διευθυντής στην ΕΡΤ παλιά. Του Πανουσοπούλου η Δήμητρα, Δήμητρα έχω και νεολαία, έτσι. Έχει τελειώσει πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στην νομική Αθηνών. Η Παπαγεωργίου Νικολέτα, δημοσιογράφος. Η Παπαγεωργίου Τζένι, πιθανό να μην είναι εδώ γιατί ξέρω ότι εργάζεται μέχρι το 8.30. Ιδιωτική υπαλλήλος. Η Παπαδοπούλου, η Ελευθερία, κτηνίατρος. Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Κοινιατρικού Συλλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σπύρος ο Παπασπύρου, γραμματάρης στην αποστρατεία του δικαστικού σώματος, του στρατού. Ο Γιάννης ο Παύλου, καθηγητής φυσικής αγωγής στο 5ο γυμνάσιο. Και κάτι άλλο είναι. Μόνο το ξεχνάνε, δεν μου το γράφουν εδώ, Γιάννη. Πρόεδρος της ΔΑΕ και καθηγητών. Όλο μου το ξεχνάνε, το γράφουν. Πάνω κάποια προβοκάτσια υπάρχει. Ο Τάσος ο Ρεϊζόπουλος, οικονομολόγος. Τσαρτιώτης αυτός. Ο Δημήτρης ο Ρεκουνιώτης, επιχειρηματίας διαφημιστής. Ο Δημήτρης ο Σάμπαλης, φυσιοθεραπευτής, διευθυντής των υγειονομικών υπηρεσιών της Δήμου Καλατρίου. Από εδώ είναι βέβαια, το δικαστήριο της. Ο Βασίλης ο Σάρκουλας, οδοντίατρος.